Τι κάνετε? Σας τρόμαξα! Εγώ είμαι βρε! 5 μέρες του Φρέντι το κουτούκι, κυρίες και κύριοι, και για να είμαστε πιο ακριβείς, 5 νύχτες. 5 νύχτες που από όσο είδα στο playthrough τουλάχιστον που είδα στο ίντερνετ από το video games, το οποίο στηρίζεται η νέα ταινία, είναι γεμάτες τρόμο. Από το video game. Στη μεγάλη οθόνη όμως δούλεψε αυτό το concept ή όχι? Ή μάλλον μεταφέρθηκε σωστά αυτό το concept ή όχι? Πάμε να το συζητήσουμε, εννοείται πάντοτε χωρίς απολύτως κανένα spoil. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι και δεν θες να χάσεις τα επόμενα, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Και το καμπανάκι, για να μην χάσεις τις ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Πάμε να τα πούμε. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Λοιπόν, όσοι ακολουθείτε αυτό εδώ το κανάλι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μασάω τα λόγια μου και αστεναχωρεί πολλούς αυτό. Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν μπορώ να σας λέω ψέματα. Ακόμη κι αν ο πολύς ο κόσμος λέει άλλα από αυτά που λέω εγώ, εγώ πάντα έχω τη δική μου άποψη και πάντοτε όμως την εκφέρω με επιχειρήματα. Και όποιος είναι παλιός σε αυτό εδώ το κανάλι, ξέρει ακριβώς γιατί έκανα αυτόν τον πρόλογο. Five Nights at Freddy's Movie, κυρίες και κύριοι. Όπου δεν μπορώ να πω ψέματα, μόλις είδα βαθμό καταλληλότητας PG-13 σε horror ταινία, κατευθείαν έβαλα τα γέλια. Όχι γιατί κάνει ο βαθμός καταλληλότητας μια ταινία αυτομάτως καλή ή αυτομάτως την κάνει κακή, αλλά επειδή είναι παιδιά, horror σημαίνει τρόμος. Και ταινία που παίρνει τέτοιο βαθμό καταλληλότητας σημαίνει πως τρόμο δεν έχει, και αν έχει θα είναι light. Και ακριβώς αυτό παιδιά είχε η ταινία Five Nights at Freddy's. Τώρα θα μου πεις, Τωμά, αυτό είναι κακό υποχρεωτικά? Θα σου πω και ναι και όχι. Ναι, γιατί εγώ που είμαι πιο μεγάλος, ρε παιδί μου, και θέλω, μάλλον αναζητώ κάτι πιο άγριο από τις ταινίες τρόμου, και όχι μόνο, δεν βρήκα ούτε στο ελάχιστο τρομακτικό το FNAF movie. Να το λέμε πιο γρήγορα. Εξαιρώντας βέβαια κάποια φθηνά jumpscares, αλλά όχι παιδιά, βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι και αυτά light θα τα χαρακτήριζα. Δεν τρομάζεις και με αυτά, απλά σε ξάφιαζαν κάποιες στιγμές, δηλαδή όχι ότι δεν τα περίμενες κιόλας. Όμως ταυτόχρονα παιδιά δεν το βρίσκω αρνητικό αυτό, διότι είναι ξεκάθαρο πως αυτή η ταινία απευθύνεται σε άτομα βαριά μέχρι 15 ετών. Βαριά. Ειδικά σήμερα που τα παιδιά εξελίσσονται πολύ γρήγορα λόγω του ίντερνετ, όντως το 15 που είπα είναι πάρα πολύ βαρύ. Πράγμα που σημαίνει πως σε αυτή την περίπτωση ο λίγος τρόμος που έχει η ταινία δεν θα δυσαρεστήσει κανέναν, αντιθέτως θα την συμπαθήσουν κιόλας μερικοί. Γιατί δεν θα τρομάξει κανένα παιδί, δεν θα δημιουργηθεί και κανένα απολύτως πρόβλημα, όλοι θα πάνε χαρούμενοι, και τα παιδιά και οι γονείς ευτυχισμένοι πίσω στο σπίτι του. Win-win situation. Εάν όμως είσαι πάνω από 15, μην περιμένεις να τρομάξεις. Εκτός, γιατί σας ξέρω μερικούς τώρα και μερικές εδώ πέρα, αν κοιτάς το κινητό όταν παίζεις ταινία και πεταχτεί κανένα σήκος τρομακτικός και πιεστείς πάνω σου. Εντάξει, εκεί τι τα κάνουμε. Εκεί και εγώ να καθόμουν δίπλα σου και να φώναζα, θα γεζόσουν πάνω σου. Αλλά θέλω να το επεκτείνω, παιδιά, λίγο ακόμη αυτό που λέω. Εάν είσαι άνω των 15 και δεν έχεις παίξει και τα παιχνίδια FNAF, τότε καλύτερα κάτσε σπίτι σου και δες στο Star του Τιτανικού για 80η, 1000η, 520η, δεν ξέρω κι εγώ πόση φορά. Εάν δεν έχεις παίξει τα παιχνίδια, θα καταλάβεις από ελάχιστα έως τίποτα πόσα γίνονται στην ταινία. Γιατί η ίδια η ταινία, παιδιά, κάνει αυτό το κακό που φωνάζω συνεχώς, πως δεν πρέπει να κάνουν οι ταινίες που προέρχονται από κάπου γενικά αλλού. Είτε αυτό είναι παιχνίδι, είτε βιβλίο, νουβέλα, ό,τι θέλετε βάλτε. Θεωρεί δεδομένο πως έχει παίξει τα παιχνίδια ο θεατής και γνωρίζει τι βλέπει. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. Το μόνο που κάνει είναι να μισοσετάρει κάποια πραγματάκια ίσα ίσα για να μπορεί ο θεατής, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσει την πλοκή και μέχρι εκεί. Παιδιά, αφού περίμενα σε κάποια στιγμή να πεταχτεί σε καμιά γωνιά της οθόνης QR code για να το σκανώνω με το κινητό και να με πετάξει σε link για να αγοράσω το παιχνίδι για να μπορώ να μάθω και τα υπόλοιπα. Το μόνο που βγάζει 100% νόημα, παιδιά, στην ταινία είναι ο τίτλος. 5 νύχτες του Φρέντ, σου λέει. Και η ταινία εξελίσσεται σε 5 νύχτες. Φοβερό! Βέβαια, δεν το τονίζει και πουθενά αυτό για το γαμότερο, παιδί μου, γιατί video game μίλα του πράγματος, πώς να το πω. Πώς έκανε, ας πούμε, η εκπληκτική ταινία Gran Turismo που είχε πλάνα που έμοιαζαν σαν να παίζει το παιχνίδι εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου. Έτσι, για τη φάση, πώς αλλιώς να το πω. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Αυτά φωνάζει, ρε παιδιά, αυτά είναι που ξεχωρίζουν τις ξεπέτες από τους μερακλείδες. Αυτά. Και μιας και ανέφερα λίγο πριν τη λέξη πλοκή. Tell me how to stop them. It's too late. Η πλοκή, καλά μου παιδιά, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει να δουλέψει γενικά, όχι μόνο σωστά,
πρέπει να έχεις έναν κακό. Και ο κακός σου, αφού τον έχεις, πρέπει να έχει ξεκάθαρα λογικά κίνητρα και να δικαιολογούν όλα αυτά τις πράξεις που κάνει στην ταινία, ώστε να μπορέσει ο θεατής να δεθεί αρνητικά μαζί του, να τον συγχαθεί για να πάρει και την απαραίτητη κάθαρση στο τέλος όταν και αν νικηθεί. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που σας είπε μόλις τώρα ο Θωμάς, που είναι απλά ένας τύπος που ανοίγει την κάμερα και μιλάει για ταινίες και για σειρές, σίγουρα το γνωρίζει και ο σεναριογράφος της ταινίας FNAF. Αλλά μάλλον είχε πει τη μέρα που έγραφε αυτό το σενάριο, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάτι στην ταινία. Χαρακτήρες εμφανίζονται στην ταινία χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Κάνουν πράγματα που μετά ανατρέπονται χωρίς να έπρεπε να ανατραπούν για να δουλέψει όλο αυτό που βλέπεις. Και φυσικά το απαραίτητο συστατικό, παιδιά, το συστατικό που χαρακτηρίζει όλες σχεδόν τις ταινίες της νέας εποχής, η τύχη, κυρίες και κύριοι. Φυσικά και πρέπει να γίνει κάποια σύμπτωση για να υπάρξει ταινία. Πού να σκεφτόμαστε τώρα, ωραία πλοκή. Βάλε κάτι εκεί να γίνεται στην τύχη. Τράβα εκεί πέρα από τα μαλλιά μια κατάσταση ίσα ίσα για να πάει ο πρωταγωνιστής από το μολ μέσα στην πιτσαρία του Φρέντι. Άντε να τελειώνουμε. Να πούμε όμως σε κανένα θετικό, γιατί έχει και από αυτά. Ένα θετικό της ταινίας, ίσως και το μοναδικό, αλλά όχι, έχει και άλλα, είναι τα CGI της, τα οποία δεν το γνωρίζω, αλλά βγάζει μάτι, ρε παιδί μου, ότι έχουν συνδυαστεί με αληθινά animatronics. Κάτι που θεωρώ πως ήταν μονόδρομος να γίνει σε αυτήν εδώ την ταινία, γιατί εδώ, ρε παιδιά, χρησιμοποιούν animatronics σε ταινίες που έχουν να κάνουν με δεινόσαυρους. Δεν θα έβαζε η ταινία που έχει αυτό ακριβώς ως βασικό αντικείμενο, δεν γινότανε. Αλλά, παιδιά, έχει γίνει εκπληκτική δουλειά, δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα ψεύτικο, τίποτα δεν φαίνεται προχειροφτιαγμένο, τα κοστούμια είναι πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα στο σήμα κατά τη θέση του franchise, τις μηχανικές κούκλες είναι όλα αψεγαδιαστά. Τι να το κάνεις όμως όταν βλέπεις κάτι όμορφο αισθητικά, αλλά δεν καταλαβαίνεις γιατί γίνεται. Ό,τι γίνεται. Πώς έγινε, πώς κατέληξε εκεί, γιατί η άλλη έκανε αυτό που έκανε ή μάλλον αυτό που της είπε να κάνει και δεν έκανε το άλλο, γιατί μου σέταρε αυτό το χαρακτήρα σε ολόκληρη την ταινία και μετά το πέταξε στα σκουπίδια. Γενικά το ξαναλέω, εάν δεν έχεις δει, παιδιά, εάν δεν έχεις μάλλον παίξει τα παιχνίδια FNAF, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να δεις αυτή την ταινία, γιατί θα φύγεις με 200.000 ερωτηματικά. Τι να το κάνεις. Τώρα, εάν είσαι φαν αυτού του παιχνιδιού, τότε πιστεύω μόνο και μόνο που θα πας και θα δεις να μεταφέρονται τόσο ρεαλιστικά οι αγαπημένους σου χαρακτήρες στη μεγάλη οθόνη, δεν γίνεται, θα ενθουσιαστείς και θα γεμίζεις, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος. Συν και ότι θα καταλάβεις και 5-10 πράγματα παραπάνω για τα κενά της ταινίας, διότι θα στα καλύψουν οι γνώσεις που έχεις ήδη αποκτήσει από τα video games που έχεις λιώσει. Και να πω και ένα άλλο θετικό για το κλείσιμο. Εάν σώσει κάτι αυτή την ταινία, παιδιά, εκτός από τα καλά ειδικά εφέ που είπαμε πιο πριν, είναι και το χιούμορ της, το οποίο είναι πολύ καλωστημένο, θα έλεγα, σε πάρα πολλές στιγμές της. Ένα ερώτημα που μου κάνουν πολλοί στο Instagram, ήδη μου το έχετε ρωτήσει πολύ, είναι αν θα υπάρξει και δεύτερη ταινία FNAF. Και ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα τόσο καιρό, τι λέμε? Δεν θέλω να ρωτάτε τέτοια πράγματα. Όταν βλέπετε ότι μια ταινία ή μάλλον ένα ολόκληρο franchise έχει τόσο μεγάλη πέραση στο κοινό, θα είστε 1000% σίγουροι ότι θα δείτε και δεύτερη ταινία. 1000%! Μην ακούτε τώρα τον κάθε επικραμμένο που βγαίνει και λέει ότι ρώτησαν, λέει, για την Barbie τη σκηνοθέτηδα εάν θα κάνει δεύτερη ταινία και είπε δεν θα κάνω δεύτερη ταινία, άρα τέλος. Θα σας πει ο Θωμάς θα γίνει. Λοιπόν, ακούστε, το λέω τώρα. Ή θα τη μεταπίσουν και θα αλλάξει γνώμη και θα βγάλει εκείνη τη δεύτερη ταινία Barbie, ή θα πάρουν μια άλλη σκηνοθέτηδα στη θέση της, ένα άλλο σκηνοθέτη τέλος πάντων, για να βγάλει το χρήμα που θέλουν αυτοί και όλα καλά. Αλλά όλα ωραία. Τόσα χρόνια, παιδιά, γίνεται, δεν θα αλλάξει τώρα το πράγμα. Το ίδιο θα γίνει και με το FNAF. Θα βγει κανονικά όχι μία και δύο και τρεις νέες ταινίες. Όπως είχε πει κάποτε και μία μεγάλη φιλόσοφος, η Αγγελική, στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι μου είπε η μαμά, έτσι της είπε και ο μπαμπάς. Αυτά για να σας πω εγώ για την ταινία FNAF. Σίγουρα ήδη έχετε πάει πάρα πολύ και πολλές για να δείτε το FNAF στον κινηματογράφο, λόγω και της μέρας Τσαμπέ Ολέ ή αλλιώς Παγκόσμιας ημέρας κινηματογράφου, που με ένα διευράκι βλέπεις ταινιώνεις στο καυτό. Οπότε θα ήθελα την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Θα παρακαλούσα χωρίς κανένα απολύτως spoil. Αλλά επειδή και κάτι άλλο για εσάς τους γνώστες που ξέρετε, ρε παιδί μου, επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον το concept της ταινίας, θέλω να το δω σωστά εκτελεσμένο, θέλω δηλαδή να παίξω το παιχνίδι, οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποιο ή ποια παιχνίδια πρέπει να παίξω για να μάθω το τι διάλογο γίνεται πίσω από την ταινία FNAF. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και είπαμε, όχι spoilers, έτσι, γιατί η ταινία, παιδιά, έχει plot twist. Και τι plot twist, ε! Ένα plot twist
που το είδαμε μόνο εμείς. Εννοώ όπως κάποιος να πει στα παιδιά πως το νόημα είναι να το μάθει ο πρωταγωνιστής στο plot twist. Εμείς ούτως ή άλλως θα το μαθαίναμε. Σεναριογράφουμε εσείς μου, ρε, και φτετάκια μου. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις και αλλού αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να πηγαίνετε στο σινεμά, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε!